Πάμε να ανοίξουμε ένα θέμα τώρα που έχει να κάνει με τον καταρροϊκό πυρετό. Εντοπίστηκαν κρούσματα σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης. Υπήρξε και ένα σχετικό δημοσίευμα του Χριστόφορου του Παπαδάκη στην εφημερίδα Νέα Κρήτη. Πάμε να συνομιλήσουμε ευθύς αμέσως με τον κύριο Αλέκο Στεφανάκη, πρόεδρος παραρτήματος Κρήτης Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και κτηνίατρος. Κύριε Στεφανάκη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές μας. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία και την συζήτηση που θα κάνουμε προκαταβολικά. Βέβαια, κύριε Στεφανάκη, είχατε χτυπήσει καμπανάκι εσείς πριν από λίγο χρονικό διάστημα. Τώρα έχουμε την καταγραφή συγκεκριμένων κρουσμάτων. Ναι, δυστυχώς, ενώ το 2014 με ένα υπέροχο συνδυασμό και συνεργασία της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, των διευθύνσεων κτηνιατρικής της περιφέρειας και των παραγωγών των ίδιων, είχαμε καταφέρει να περιορίσουμε το πρόβλημα και να το εξαφανίσουμε μέχρι και πριν από ένα μήνα. Να πούμε ότι τελευταία, ναι, ήταν ένα παράδειγμα, πραγματικό παράδειγμα, το έχω αναφέρει διάφορες φορές, η σωστή συνεργασία και ο συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων, τι καταπληκτικά πράγματα μπορεί να κάνουν. Να πούμε λίγο, βέβαια. Ναι, μπορεί να φανίσει ολόκληρα κοπάδια ο καταρροϊκός πυρετός, σωστά. Αν εγκατασταθεί θα έχουμε άλλο ένα νόσημα και επειδή είμαστε ένα περιβάλλον που είναι γεμάτο έντομα, γιατί τους αρέσει ο καλός το τόπος που έχουμε επιλέξει και εμείς να ζούμε, και είναι ένας τόπος που είναι γεμάτος με πρόβατα, άρα είναι ένα ευνοϊκό περιβάλλον και θα αρχίσει να μας κάνει μεγάλες ζημιές στα πρόβατα, στα οποία κάνει έντονα νοσολογικά συμπτώματα, απώλειες, θανάτους δηλαδή, ναι, και μείωση ή εξαφάνιση της παραγωγής. Κύριε Στεφανάκη, ξέρετε ότι ζούμε σε μια περίοδο που ακούμε για ασθένειες, ακούμε για κορονοϊούς, ακούμε για νόσους βέβαια που δημιουργούν έτσι ένα έντονο ψυχολογικό φορτίο σε όλους μας. Θέλω να σας ρωτήσω και να ξεκαθαρίσουμε ότι ο καταρροϊκός πυρετός δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο. Καμία σχέση. Ναι. Καμία. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Δεν έχουμε καμιά σχέση με τη δημόσια υγεία. Το πρόβλημα είναι και το θέμα να δούμε πώς θα προστατεύσουμε το ζωικό μας κεφάλαιο που έχει διατηρηθεί με πολύ κόπο και τόσα χρόνια στην Κρήτη και γενικά σε όλη την Ελλάδα, θα μπορούσα να πω. Πρέπει κατά κάποιο τρόπο να το ψάξει περισσότερο ο κτηνοτρόφος, πρέπει να μπει σε μια διαδικασία ελέγχου, τι πρέπει να γίνει? Να σας πω κάτι, το πρόβλημα αυτό, επειδή ο καταρροϊκός πυρετός είναι νόσημα υποχρεωτικής δήλωσης, δηλαδή από την ώρα που θα εμφανιστεί θα διαγνωστεί, το θέμα και την όλη διαχείριση γίνεται υπό την επιτήρηση των διευθύνσεων κτηνιατρικής των περιφερειακών ενωτήτων. Επομένως και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμου, κατά συνέπεια για όλη τη χώρα. Άρα υπάρχουν τρία σκέλη. Το τι κάνει ο παραγωγός, και σας ευχαριστώ πολύ γιατί επικοινωνούμε και ενημερώνονται οι άνθρωποι. Πραγματικά είναι πολύτιμη η συμβολή σας σε αυτό το σημείο, γιατί πρέπει να ενημερωθούν οι κτηνοτρόφοι, να ξέρουν ότι υπάρχει το πρόβλημα στην Ανατολική Κρήτη, για να αποφύγουμε τις μετακινήσεις ζώων, τα οποία αυτή τη στιγμή είναι θετικά, είναι φορείς του ιού και θα μπορούσαν να διασπείρουν το πρόβλημα σε όλη την Κρήτη και ιδιαίτερα σε περιοχές που οι πυκνότητες των εγωπροβάτων είναι πάρα πολύ μεγάλες και το πρόβλημα όταν θα σηκωθούν οι θερμοκρασίες δεν θα μπορεί να ελεγχθεί. Αναφορικά με την πρόληψη, κύριε Στεφανάκη. Σε ό,τι αφορά την πρόληψη, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο ιός, το νόσημα μεταδίδεται με σκνήπες. Άρα τώρα που έπεσαν οι θερμοκρασίες, οι σκνήπες θα περιοριστούν, θα μείνουν για να διαχυμάσουν, αλλά με το που θα σηκωθούν οι θερμοκρασίες, και δεν ξέρουμε πότε θα έχουμε ψηλές θερμοκρασίες πάνω από 25 βαθμούς, τότε θα αρχίσουμε να έχουμε τα προβλήματα πάλι. Άρα θα πρέπει αυτό να το γνωρίζουν οι κτηνοτρόφοι και να καταπολεμούν τις εστίες με τα στάσιμα νερά και όπου υπάρχουν εστίες για τα κουνούπια, που ανάλογοι είναι το περιβάλλον που ζητούν οι σκνήπες,
Και ασφαλώς θα πρέπει να πειθαρχήσουν στις οδηγίες που ήδη έχει βγάλει η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας με περιορισμό των μετακινήσεων. Μάλιστα. Πρέπει όμως αυτό να γίνεται σχολαστικά. Κύριε Στεφανάκη, ασφαλώς, βέβαια. Ναι, πείτε. Ολοκληρώστε για να κλείσουμε, μη σας κόψω. Ναι, από την άλλη θα πρέπει άμεσα και έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία να καθίσουμε κάτω σε επίπεδο Κρήτης, να αποφασιστεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα πρόληψης για να δούμε να μην διασπαρεί το πρόβλημα σε όλη τη φθινοτροφία της Κρήτης. Κύριε Στεφανάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.